Και είσαι στην Αραούτος, ευρισκόμενη αγαπητή μου στην 7η παράγραφο της 14ης κατηχήσεως του Αγίου Κυρίλου. Συνεχίζομαι. Και είσαι στην Αραούτος, ποιος την άραγε αυτός, και τι το σημείο του ανισταμένου, και ποιο είναι εκείνο το σημάδι που φανερώνει εκείνον που ανεστήθη. Σαφώς εν της εξής, εν τη αυτή ακολουθία του προφήτου Φυσίν, ότι τότε μεταστρέψω επί λαούς γλώσσαν, επειδή μετά την Ανάσταση αποσταλέντος του Αγίου Πνεύματος εδόθη χάρις γλωσσών. Αυτό τα λέγει ο προφήτης Σοφωνίας, αγαπητοί μου, εις το 3ο κεφάλαιο, στίχος 9. Και το γεγονός της εκπληρώσεως της προφητείας αναφέρεται στις πράξεις 2,4, που είναι το γεγονός της Πεντηκοστής. Για να το δούμε αυτό. Ποιο είναι το σημάδι του ανισταμένου? Τι το σημείο του ανισταμένου? Ενθυμίστε, όταν αναλύαμε τις πράξεις των Αποστόλων στα πρώτα κεφάλαια, εκεί που αναφέρεται η Πεντηκοστή, ότι το σημείο ότι ο Χριστός ανεστήθη και ανελήφθη και εκάθεση στα δεξιά του Θεού Πατρός είναι η Πεντηκοστή. Διότι, δηλαδή η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, διότι θα ήταν αδύνατον να κατέλθει το Πνεύμα του Θεού σε ένα κόσμο που με τον οποίον δεν είχε δημιουργηθεί καταλλαγή μετά του Θεού. Βέβαια, το Πνεύμα του Θεού ήρθε όταν ο Θεός έκλεισε τον Παράδεισον και έβγαλε τους πρωτοπλάστους. Αλλά βλέπουμε όμως ότι το Πνεύμα του Θεού παρατάφτα, έστω σκιωδώς, στοιχειωδώς, υπάρχει στους ανθρώπους. Διότι παρότι έρει τη χάρη του ο Θεός, δεν την έρει ολότελα. Σας βεβαιώνω, θα επαλήθευε εκείνο που λέγει ο ψαλμωδός: αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον, ταραχθίσονται. Όλα τα πράγματα, ολόκληρη δημιουργία, όταν σύ αποστρέψεις το πρόσωπον σου, θα μπουν σε μία δοκιμασία, σε μία ταραχή. Τίποτα δεν μπορεί να σταθεί. Εκείνο που λέγαμε την ώρα των απορριών, ότι χωρίς εμού δίναστε ποιήν ουδέν. Ναι, όλα ταράσσονται. Αλλά όταν ο Θεός έρει τη χάρη του, δεν την έρει ολότελα. Και όταν έκλεισε τον Παράδεισον και υποτίθεται ότι είναι έρημη Θεού η πρωτόπλαστη, δεν είναι έρημη Θεού, δεν απολαμβάνουν εκείνη την πλουσία χάρη που είχαν μέσα εις τον Παράδεισον. Πόσες φορές βλέπουμε να επεμβαίνει ο Θεός εις τη ζωή των ανθρώπων. Δεν επεμβαίνει όταν ελέγχει τον Κάιν δια των φόνων που έκανε εις βάρος του αδελφού του, του Άβελ. Δεν επεμβαίνει εις τον Νόε και του λέγει θα κάνεις κυβωτών, και άλλα πολλά 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 πλήθος. Αλλά όταν κάποτε οι άνθρωποι αμαρτάνουν υπερβολικά, μα πολύ υπερβολικά, τότε ο Θεός και εκείνα τα κομματάκια, θα λέγαμε, της Θείας του Χάριτος τα έρει. Εν τούτης 100% ποτέ δεν έρεται η χάρις του Θεού. Ποτέ. Πάντα μένει. Θυμηθείτε, όταν χαρακτηρίζει ο Θεός την εποχή του Νόε, λέγει στον Νόε, ο οποίος θεωρείται φίλος του Θεού, διότι του αποκαλύπτει το σχέδιό του ο Θεός, όπως και ο Αβραάμ λέγεται φίλος του Θεού, διότι του αποκαλύπτει ο Θεός
το σχέδιό του. Μάλιστα εκεί στη φιλοξενία του Αβραάμ τα τρία πρόσωπα σαν να μιλούν μεταξύ των, ότι θα κρύψουμε εμείς, λέει, από τον δούλον μας τον Αβραάμ, θα κρύψουμε ό,τι λέμε. Δεν θα κρύψουμε, αλλά θα του το φανερώσουμε. Είναι, θα λέγαμε, η αποκάλυψη των σχεδίων του Θεού. Λοιπόν, τι λέει ο Θεός στον Νόε? Ουμή καταμείνει το πνεύμα μου. Δεν θα μείνει, λέει, το πνεύμα μου σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτή τη γενναία, αλλά θα το άρω το πνεύμα μου το Άγιο, δια το είναι αυτού σάρκας, διότι είναι σαρκικοί άνθρωποι, ζουν σαρκικά, όπως και η εποχή μας. Τι νομίζετε, ότι έχει τη χάρη του Θεού? Εν τούτης υπάρχει η χάρη του Θεού. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι όταν πολέμει η αμαρτία, η χάρη του Θεού έρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Είπα στην Παλαιά Διαθήκη. Αν μου πείτε, μα τώρα προηγουμένως δεν είπατε ότι μήπως τώρα έχουμε το Πνεύμα του Θεού, θα μου πείτε ακόμα, δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος, όπου επερίσευσε η αμαρτία, υπερεπερίσευσε η χάρη? Μπορεί να μου το πείτε αυτό? Αγαπητοί, είναι όλα σε ένα συνδυασμό που εκφράζεται το πλούσιο σχέδιο του Θεού κατά την προαίρεση των ανθρώπων. Αλλά ήρθε η χάρις του Θεού, ήρθε το Πνεύμα το Άγιον. Είναι άμυρος ο κόσμος της Παλαιάς Διαθήκης από το Πνεύμα του Θεού? Όχι. Αλλά είναι τσιγκούνικο το Πνεύμα του Θεού. Προσέξτε με, μια παρατήρηση. Όπως μιλάω και τώρα αυτή τη στιγμή και πάρα πολλές άλλες φορές, μπορεί να μοιάζω ότι αντιφάσκω, όπως μοιάζει και η γραφή ότι αντιφάσκει. Αλλά μία προσεκτική, θα λέγαμε, ματιά θα γίνει αντιληπτό ότι δεν υπάρχει αντίφαση, αλλά υπάρχει διαφοροποίηση. Ήδη το είπα προηγουμένως. Μα υπάρχει, δεν υπάρχει το Πνεύμα του Θεού? Ναι, αλλά εκείνοι που σκληρώνουν την καρδιά τους, φεύγει το Πνεύμα του Θεού. Έτσι η εποχή μας δεν έχει το Πνεύμα του Θεού και ποιεί μορίες. Κάνει μορίες η εποχή μας. Διότι αν είχε το Πνεύμα του Θεού θα καταλάβαινε πολλά πράγματα. Εν τούτης υπάρχει το Πνεύμα του Θεού, διότι υπάρχουν σπουδαίοι άνθρωποι που έχουν το Πνεύμα του Θεού και βλέπουν και καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά. Έτσι δεν υπάρχει αντίφαση, αλλά διαφοροποίηση. Τι είναι εκείνο το οποίο έδειξε, να επανέλθω, ότι ο Ιησούς πραγματικά αναστήθη, ανελήφθη, ανήλθη στον ουρανό? Τι άλλο παρά η Πεντηκοστή? Είναι το μεγαλύτερο τεκμήριο περί της Αναστάσεως και της Αναλήψεως και της εις τα δεξιά του Θεού καθέδρας του Υιού του Θεού. Το λέγαμε τότε όταν μιλούσαμε στις πράξεις των Αποστόλων στο σημείο αυτό. Και ρωτάει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, τι το σημείο του Ανισταμένου? Ποιο είναι το σημάδι του Ανισταμένου? Άλλοτε ο Άγιος Κύριλλος πιάνει λεπτομέρειες και άλλοτε πιάνει χοντρά πράγματα, βαριά. Εδώ λοιπόν είναι ένα βαρύ, διότι έτσι το λέγει ο Σοφωνίας, ο προφήτης 3,9, ότι τότε μεταστρέψω επί λαούς γλώσσα. Πώς ερμηνεύεται αυτή η προφητεία? Σε παρένθεση μέσα βάζει ο Άγιος Κύριλλος, επειδή μετά την Ανάσταση αποσταλέντος του Αγίου Πνεύματος εδόθη χάρις γλωσσών. Και μιλούσαν με πολλές γλώσσες τότε οι Απόστολοι, το χάρισμα της γλωσσολαλίας. Γι' αυτό λέγει, θα μεταστρέψω, λέει, τότε επί λαούς γλώσσα, που είναι απόδειξη Αναστάσεως του Χριστού. Αν το διαβάσετε μόνοι σας αυτό, θα πείτε,
Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Σας το εξήγησα. Ότι είναι το μεγαλύτερο τεκμήριο της Αναστάσεως του Χριστού, η Πεντηκοστή. Προς το δουλεύει, συνεχίζει ο προφήτης Σοφωνίας, προς το δουλεύει το Κυρίο υποζυγών ένα. Με σκοπό τι? Η μεταστροφή των γλωσσών, δηλαδή η πολλαπλότητα των γλωσσών. Ο σκοπός είναι δηλαδή της Πεντηκοστής και το θαύμα της γλωσσολαλίας. Προς το δουλεύει το Κυρίο υποζυγών ένα, εις το να βρίσκονται υπό την δούλευση του Κυρίου, δηλαδή υπό την, στην υποταγή του Θεού, δηλαδή στο θέλημα του Θεού, κάτω από ένα μόνον ζυγόν. Και εδώ μοιάζει μια αντίφαση να υπάρχει. Έχουμε πολλαπλότητα γλωσσών και ενότητα των ανθρώπων. Η πολλαπλότητα των γλωσσών δεν υπηρέτησε τη σύγχυση όπως στον πύργο της Βαβέλ. Η πολλαπλότητα των γλωσσών εκεί υπηρέτησε των διασκορπισμών. Δεύτε καταβάντες, είπε ο Θεός. Καταβάντες, τα τρία πρόσωπα εννοούνται. Ελάτε, δεύτε καταβάντες, συγχαίωμεν αυτών τας γλώσσας. Έτσι λοιπόν, η πολλαπλότητα των γλωσσών εκεί ήταν σκορπισμός των ανθρώπων. Εδώ η πολλαπλότητα των γλωσσών υπηρετεί το άκουσμα του ενός και μόνου ευαγγελικού κηρύγματος. Το κήρυγμα του Χριστού. Το όνομα του Χριστού να ευαγγελιστούν οι λαοί. Αυτό υπηρετεί. Και συνεπώς, πιστεύοντες οι λαοί μέσα στην πολλαπλότητα των γλωσσών, τότε γίνεται μία πίστης, δηλαδή ένας ζυγός. Μία πίστης, ένας Κύριος. Και τι το σύμβολον εν το αυτό πρόσκειται προφήτη του δουλεύει Κυρίο υποζυγών ένα? Ποιο είναι το σύμβολο, το σημάδι? Εκπεράτων, συνεχίζει αγαπητή μου, ο Σοφωνίας, είναι ο ένας στίχος μετά τον άλλον στον προφήτη Σοφωνία. Πάντα στο τρίτο κεφάλαιο, στίχοι 9, 10, 11. Τι λέγει? Εκπεράτων ποταμών Αιθιοπίας Ισουσίμι Θυσίας. Από τα πέρατα, λέει, των ποταμών της Αιθιοπίας θα μου φέρουν Ισουσίμι, μέλλον του φέρω, Ίσο ο μικρόν γιώτα, θα φέρω, θα μου φέρουν θυσίες. Προσέξτε αυτό το σημείο. Λέει ο Άγιος Κύριλλος, είδας, γνωρίζεις το γεγραμμένον εν τες πράξεσιν, ότε ήλθεν Αιθίωψο ευνούχος εκπερά των ποταμών Αιθιοπίας. Κατά γράμμα, όταν λέει ήλθε από τα πέρατα της Αιθιοπίας εκείνος ο Αιθίωψ, όταν τίνην και των καιρών και του τόπου το ιδίωμα, όταν, συγγνώμη, εδώ τα πέρατα των ποταμών, ποια είναι αυτά τα πέρατα των ποταμών? Αν θα πρέπει να πάρουμε από το βιβλίο της Γενέσεως εκείνα τα τέσσερα ποτάμια που αναφέρονται, ο Φράτης, ο Τίγρης, ο Φυσών και ο Γεών, αυτά τα τέσσερα ποτάμια, που μοιάζει ότι ο Γεών και ο Φυσών δεν είναι βεβαίως ποτάμια ίσως μακρινά, ίσως είναι παραπόταμοι του Τίγρητος και του Εφράτου, όμως ερμηνευτές λέγουν πολλές φορές ότι είναι ο Νείλος ποταμός και ο Ινδός ποταμός. Το άνοιγμα είναι πολύ μεγάλο. Όπως και αν έχει το πράγμα, το θέμα είναι ότι θέλει να δείξει ένα μεγάλο άνοιγμα χωρικών πολλών λαών που θα φέρουν να προσφέρουν τη θυσία τους. Και αυτή η θυσία, αγαπητοί μου, δεν είναι
εις των παλαιών ναών, αλλά είναι η καινούρια θυσία. Και αυτό είναι τι? Η τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Δεν χρειάζεται να μετακινηθούν οι άνθρωποι, διότι σε όλη την οικουμένη τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, η κατεξοχήν θυσία. Όταν τίνει και των καιρών και του τόπου το ιδίωμα, όταν και τα μετά την Ανάσταση σημεία λέγωση εγγραφέ, πιστοποιού λοιπόν εις την Ανάσταση και μη δίσε σαλεβέτο από του ομολογήν Χριστόν εκ νεκρών εγιγερμένων. Τι είπαμε μέχρι τώρα, λέγει ο Άγιος Κύριλλος? Μιλήσαμε για τον καιρό της Αναστάσεως. Μιλήσαμε δια το ιδίωμα του τόπου, του ότι λέγεται δηλαδή ο τόπος εκείνος μαρτύριον, δηλαδή ο ναός που χτίστηκε από την Αγία Ελένη λέγεται μαρτύριον, και το λέγει, ενθυμίσα από την περασμένη φορά, το λέγει ο προφήτης αυτό, όταν λέγει εδώ πέρα, ποιος προφήτης? Ο Σοφωνίας πάλι λέγει, δια τούτο υπόμεινόν με, λέγει Κύριος, εις ημέραν Αναστάσεώς μου εις μαρτύριον. Τα λέγαμε την περασμένη φορά. Όταν λέει όλα αυτά υπάρχουν, όταν υπάρχουν τα σημεία που αναφέρονται στη γραφή, τα σημεία της Αναστάσεως, προσέξτε, πιστοποιού λοιπόν εις την Ανάσταση. Να πιστοποιήσει, να εβραιώνεσαι μέσα εις την Ανάσταση, στο γεγονός της Αναστάσεως, και κανείς να μην είναι εκείνος ο οποίος θα μπορεί να σε σαλέψει από του να ομολογείς των Χριστών εγιγερμένων, αναστημένων από τους νεκρούς. Για μια ακόμη φορά σας το λέω, είναι χρήσιμα πράγματα αυτά. Ξέρετε τι έχει γραφεί και γράφεται και θα γράφεται εναντίον της Αναστάσεως του Χριστού? Ξέρετε ότι το βαρύ πυροβολικό του χριστιανισμού είναι η Ανάσταση του Χριστού? Διότι ό,τι να προσβληθεί, η διδασκαλία του Χριστού να προσβληθεί, τα θαύματα του Χριστού να προσβληθούν από τους αρνητές, εννοώ, δεν πετυχαίνουν τίποτα, διότι η Ανάσταση του Χριστού τους θέτει τους εχθρούς εκποδών. Εκείνο λοιπόν που επεσήμαναν και πολύ σωστά, οι εχθροί του χριστιανισμού, οι εχθροί του προσώπου του Χριστού, είναι να αρνηθούν την Ανάσταση του Χριστού. Το παν μηχανεύονται για να αρνηθούν την Ανάσταση του Χριστού. Ό,τι γράφτηκε, ό,τι γράφεται και ό,τι θα γράφεται για να βρίσκουν επιχειρήματα, αυτά όλα θα αυτοαναιρούνται. Προσέξτε με, θα αυτοαναιρούνται για να διακηρύσσεται πάντοτε ατόφια η Ανάσταση του Χριστού. Να σας πω μια αυτοαναίρεση. Τι είπαν οι Εβραίοι στους στρατιώτες που πήγαν και τους πληροφόρησαν ότι ο Χριστός ανεστήθη? Είναι οι πρώτοι αρνητές της Αναστάσεως του Χριστού οι Εβραίοι, οι άρχοντες. Θα πείτε και θα διαδώσετε ημών κοιμωμένων, ενώ λέει εμείς κοιμόμαστε, ήρθαν οι μαθητές και έκλεψαν το σώμα. Εάν αυτό ακουστεί εις τον Πιλάτο που είναι ο διοικητής σας, θα σας καταστήσουμε, λέει, αμερίμνους, μη φοβόσαστε. Εμείς θα μιλήσουμε καταλήλως. Ποιος ξέρει τι λεφτά πέσανε στον Πιλάτο? Ο Θεός ξέρει. Από εκείνα που πέφτουνε μέχρι σήμερα από τους Εβραίους, για να κάνουν τη δουλειά τους παγκοσμίως. Οι ταλέποροι φτωχοί άνθρωποι, άξιοι πολλών δακρύων. Εδώ υπάρχει μια αυτοαναίρεση. Τι είπατε ημών κοιμωμένων? Τότε τι είδους σκοπή είσαστε? Όλοι πέσατε στον ύπνο?
Μα αφού εσείς οι ίδιοι πήρατε από τον Πιλάτον την άδεια για να βάλετε σκοπούς. Κύριε, λένε στον Πιλάτον, εμνίσθημεν, θυμηθήκαμε, ότι εκείνος ο πλάνος είπε, την τρίτη ημέρα να στείνομαι. Περίεργο. Οι μαθητές δεν το θυμήθηκαν, που τους έκανε αλλεπάλληλες μυστικές συγκεντρώσεις ο Κύριος, λέγοντάς τους ότι θα δικαστεί σε θάνατο σταυρικό και ότι θα αναστηθεί την τρίτη ημέρα. Δεν το θυμήθηκαν. Κατά πρόνοια του Θεού αυτό. Για να πιστοποιηθεί ακόμα η καλύτερη Ανάσταση και να μην θεωρηθεί ότι οι μαθητές κατά έναν έτσι υποκειμενικό τρόπο μιλάνε για την Ανάσταση. Όχι, εξ αντικειμένου το φαινόμενο. Βάζει όμως τη μνήμη ο Θεός στο μυαλό των εχθρών του. Εμνίστημε, θυμηθήκαμε. Λοιπόν, σε παρακαλούμε πολύ να σφραγίσει τον τάφο. Έχετε, λέει η συνοδεία, πάρτε τη. Σας διατίθεται. Φρουρά, πάρτε, λέει, στρατιώτες, σφραγίστε το μνημείο όπως εσείς κρίνετε. Και ξέρετε πως μπορεί να δούλευαν οι εχθροί για να εξαλείψουν την φήμη ότι αναστήθη. Πως πρέπει να σφράγισαν εκείνο το μνημείο και τι φρουρούς έβαλαν εκεί απ' έξω. Ταλέποροι, εσείς φραγίσατε, εσείς βάλατε τους σκοπούς. Και τώρα τι λέτε? Να πούν οι ίδιοι ότι εμείς κοιμόμαστε όταν ήρθαν οι μαθητές να κλέψουν το σώμα. Σας λέω, αυτοαναιρούνται και γελιοποιούνται. Όλοι οι εχθροί της Αναστάσεως του Χριστού έχουν την ίδια πάντοτε τύχη. Αλλά τι λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος? Εσύ να ασφαλίζεσαι επάνω στον προφητικών λόγων, επάνω εις αυτά τα οποία τώρα εγώ σε κατηχώ, ώστε ό,τι κι αν λέγεται εναντίον της Αναστάσεως του Χριστού, εσύ ο κατηχούμενος να είσαι κατοχυρωμένος. Πιστοποιού λοιπόν εις την Ανάσταση και μη δίσε σαλεδέτο από του ομολογήν Χριστόν εκ νεκρών εγιγερμένων. Παράγραφος ήτα 8. Λάμβανε δί και άλλη μαρτυρία εν το 87ο ψαλμό Χριστού λέγοντος εν προφήτες. Αυτός γαρ ο λαλών τότε ύστερον παρεγένετο. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρας εκέκραξα και ενοιχτή εναντίον σου. Και με το λίγα εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος. Ουκ είπεν εγεννήθην άνθρωπος αβοήθητος, άλλος άνθρωπος αβοήθητος. Και γάρε σταυρώθη, ουκ εξ ασθενίας αλεκουσίως, και ουκ εξ ασθενίας ακουσίου ειν ο θάνατος. Προσελογίστη μετά των καταβενόντων εις λάκων. Και τι το σύσιμον εμάκρυνας τους γνωστούς μου απεμού. Πεφεύγα σιγάρι μαθητέ, μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια. Ήτα με το λίγα. Και εγώ, Κύριε, προσέα και έκραξα, και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Βλέπεις πως δηλούσει και των καιρών της ώρας και του πάθους και της Αναστάσεως. Για να τα πάρουμε από την αρχή. Βάζει μέσα σε μία παρένθεση η οποία είναι πολύτιμη ο Άγιος Κύριλλος μια κουβέντα διασαφιστική. Λέγει, λάμβανε λοιπόν και άλλη μαρτυρία που είναι κατατεθειμένη εις τον 87 ψαλμών. Εκεί ο Χριστός ομιλεί στους προφήτας. Εννοείται δηλαδή ως λόγος, ως Θεός λόγος που ομιλεί εις τους προφήτες, και οι προφήτες ομιλούν στο λαό και όλα αυτά καταγράφονται. Και εντός παρενθέσεως, αυτός γαρολαλών τότε ύστερον παρεγένετο. Αυτός που τότε λαλούσε στους προφήτες κατοπινά ευρέθηκε
ανάμεσά μας. Δηλαδή ενυνθρώπισε. Αυτό αγαπητοί μου είναι παρμένο από τον Ισαΐα 52,6. Θα σας πω την προφητεία του Ισαΐου πως το λέει, γιατί εδώ ο Άγιος Κυρίλλος παραθέτει με δικά του λόγια αυτήν την παρένθεση, ότι εκείνος που μιλούσε στους προφήτες είναι ο ίδιος που κατόπιν ενυνθρώπισε. Τι λέει ο προφήτης Ισαΐας, ακούστε: «Δια τούτο γνώσετε ο λαός μου το όνομά μου εν τη ημέρα εκείνη, ότι εγώ είμαι αυτός ο λαλών». Τι ωραίο πράγμα! Γιατί λέγει θα γνωρίσει ο λαός το όνομά μου εκείνη τη μέρα. Ποια μέρα? Την ημέρα της ενανθρωπίσεως. Και ποιο είναι το όνομά μου? Ποιο είναι το όνομα του Θεού? Αλήθεια, ποιο είναι το όνομα του Θεού? Πως τα ξέρετε ότι ο Θεός αποκαλύπτεται ως προς το όνομά του προοδευτικά. Το λέγει η ιδία η Αγία Γραφή. Όταν εμφανίζεται ο Θεός εις τον Μωυσέα, λέγει εις τον Μωυσέα ότι το όνομά μου, και τούτο γιατί ο Μωυσής ερώτησε τον Κύριον ποιον το όνομά σου Κύριε, λέει στον Μωυσέα το όνομά μου είναι ο Ον, ο υπάρχον. Μάλιστα, τώρα εδώ πολλά θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά ας μην μείνουμε περισσότερο. Κατά μία θέση το όνομα Γιαχβέ, το λεγόμενο τετραγράμματον αυτό όνομα του Θεού, που είναι τέσσερα σύμφωνα, λείπουν τα φωνήεντα όπως έγραφαν τότε οι Εβραίοι, και είναι γνωστό ότι οι Εβραίοι έγραφαν μόνο με τα σύμφωνα, είναι όπως ακριβώς τα σπαράγματα που έχουμε στη Βυζαντινή Γραφή. Βλέπετε, Ιησούς και γράφει γιώτα σίγμα, νικά, νι κάπα, μήτυρ Θεού, μυρό, θήτα ου, και διαβάζουμε μήτυρ Θεού. Υποτίθεται πως αυτά τα ξέρουμε και τα συμπληρώνουμε. Έτσι οι Βυζαντινοί γράφανε πολλές φορές ή στις εικόνες. Το ίδιο και οι Εβραίοι. Σήμερα όμως χάθηκε η προφορά του ονόματος, γιατί λείπουν τα φωνήεντα και δεν ξέρουμε πως προεφέρεται το όνομα του Θεού. Και υπάρχουν ποικίλες, θα λέγαμε, τοποθετήσεις, θέσεις ερμηνευτικές, προσφωνήσεως. Τέλος πάντων, εκείνο που επεκράτησε να λέγεται είναι Ιαχβέ, Ιαχβέ κτλ. Το Ιεχωβά είναι πολύ τραβηγμένο. Είναι ένας πλατιασμός του ονόματος, ένα πλάτημα του ονόματος. Ας είναι. Λέει λοιπόν ο Θεός εις τον Μωυσέα, το όνομά μου Κύριος, Ιαχβέ, Ον, είναι συνώνυμα αυτά. Ον, ο υπάρχον, Κύριος και Ιαχβέ είναι συνώνυμα. Το ξαναλέγω. Δεν το απεκάλυψα εις τον δούλον μου Αβραάμ. Τι όνομα έδωσε ο Θεός εις τον Αβραάμ? Το όνομα Θεός. Μόνο τίποτα. Θεός. Στον Αβραάμ, στον Μωυσέα, Κύριος. Έχουμε δευτέρα αποκάλυψη του Θεού. Μη με ρωτήσετε πιο πολλά τι θα πει Θεός και τι θα πει Κύριος και τι διαφορά και πόσο μεγάλη είναι η διαφορά αυτή, γιατί θα φάμε πάρα πολύ χρόνο. Σας λέω μόνο ότι έγινε και τρίτη αποκάλυψη του Θεού, που είναι η τελευταία και δεν υπάρχει άλλη αποκάλυψη ούτε εις την παρούσα ιστορία ούτε εις τον μέλλοντα αιώνα. Και το όνομα αυτό, αγαπητοί μου, του Θεού, το τελευταίο και οριστικό, είναι Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Λέει ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή ότι το όνομά σου απεκάλυψα τις ανθρώπους. Τι θα πει απεκάλυψε το όνομα του Θεού στους ανθρώπους? Ο Θεός των προγόνων, που λέγαμε χθες στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων αναλύοντες, δεν είναι ο Θεός των προγόνων, δηλαδή ο Θεός Κύριος, ο Ιαχβέ? Τι νέα αποκάλυψη θα μπορούσε να υπάρχει?
Ποια είναι αυτή η αποκάλυψη? Ακούστε πως τελειώνει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Πηγαίνετε, λέει στους μαθητάς του, στα πέρατα της οικουμένης, σε όλα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε, δεν λέγει εις τα ονόματα, αλλά λέγει εις το όνομα. Γιατί ένα είναι το όνομα, επειδή ένα είναι ο Θεός. Και συνεπώς, οι φράσεις πια, όχι μία λέξη, Πατήρι Υιός και Άγιον Πνεύμα, είναι ένα όνομα, το οποίο βεβαίως αναλυόμενο δίδει τις σχέσεις προσώπων και ουσίας και τα λοιπά, που μπαίνουμε πια μέσα σε μία, ας το πούμε, ανάλυση, ας το πούμε, γιατί δεν γίνεται, του Θεού. Ξαναγυρίζουμε στην προφητεία του Ισαΐου 52,6. Δια τούτο γνώσετε ο λαός μου το όνομά μου εν τη ημέρα εκείνη, που σημαίνει ότι μέχρι τότε ο λαός δεν εγνώριζε το πλήρες όνομα του Θεού. Έλεγε ο Θεός, ο Κύριος, ο Ων, αλλά το όνομα Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα δεν το εγνώριζε. Συνεπώς, πότε θα το εμάθαινε το όνομα αυτό? Εν τη ημέρα εκείνη. Ποια είναι αυτή εκείνη η ημέρα? Η ημέρα της ενανθρωπίσεως, ο καιρός της ενανθρωπίσεως. Και από ποιον θα απεκαλύπτε το? Από τον Υιόν του Θεού. Λέει δε στη συνέχεια ότι εγώ είμαι αυτός ο λαλών, γιατί εγώ ο ίδιος είμαι εκείνος που ομιλεί. Πότε, πού? Τότε στους προφήτες, τώρα στην ενανθρώπιση. Είναι το ίδιο πρόσωπο. Σας έλεγα χθες ότι πρέπει να μάθουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, την ταυτότητά του, διότι ο Αντίχριστος θα κρύβει την ταυτότητά του, που εμείς θα την ανακαλύψουμε και θα τον αποκαλύψουμε. Μην το ξεχνάτε. Διαβάστε το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Οι δύο προφήτες, Ηλίας και Ενόχ, αυτό θα κάνουν. Θα αποκαλύψουν την ταυτότητα του Αντιχρίστου και θα πούν αυτός είναι ο λαοπλάνος, ο λαοπλανής, όπως λέει ένα πατερικό κείμενο, ο λαοπλανής, ο λαοπλάνος, αυτός είναι. Και επειδή φυσικά αποκαλυπτόμενος, θα έχουμε αυτά τα αποκαλυπτήρια του Αντιχρίστου, θα θυμώσει αυτός και θα κρεμάσει αυτούς τους δύο προφήτες, θα τους σκοτώσει. Βλέπετε ότι ο Αντίχριστος θα κρύβεται και θα πρέπει να τον αποκαλύψουμε αντίθετα. Ο Θεός αποκαλύπτεται και ζητάει να ερευνήσουμε αυτήν την αποκάλυψη για να κατοχυρωθούμε εις τη γνώση του αληθινού Θεού. Γι' αυτό θα πρέπει να γνωρίσουμε την ταυτότητα του Ιησού Χριστού, για να μείνουμε πιστοί λάτρεις του προσώπου του, για να μην πλανηθούμε από τον Αντίχριστο. Και συνεχίζουμε. Ουκ είπε, συγγνώμη, εγεννήθην, λέγει, το γεννήθην με έναν νι, από το γίγνομε, όχι γεννώ, δηλαδή έγινα. Εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος. Αυτά είναι στον 87 ψαλμό, όπως μας το προαναγγέλει ο Άγιος Πατήρ, στίχος 5. Ότι έγινα, λέγει, βρέθηκα, στάθηκα σαν άνθρωπος αβοήθητος μέσα στους νεκρούς ελεύθερος. Δεν είπε εγεννήθην άνθρωπος αβοήθητος, αλλοσύ άνθρωπος αβοήθητος. Δεν γράφει στάθηκα άνθρωπος αβοήθητος, αλλά στάθηκα σαν άνθρωπος αβοήθητος. Προσέξτε εδώ. Πού ακριβώς αυτό υπάρχει?
και γάρε σταυρώθη, τώρα λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Ούτε εξασθενίας αλλά εκουσίως. Διότι δεν σταυρώθηκε από αδυναμία, γιατί τον έπιασαν, τον συνέλαβαν και τον κρέμασαν, αλλά άφησε τον εαυτό του να γίνει αυτό. Συνεπώς, όχι άνθρωπος αβοήθητος, αλλά σαν άνθρωπος αβοήθητος, που σημαίνει είχε εξουσία να μην συλληφθεί. Ακούστε τώρα την ιστορία. Όταν ο Απόστολος Πέτρος βγάζει το μαχαίρι να κόψει το αυτί του Μάλχου, του λέει ο Κύριος, τι νομίζεις, δεν θα μπορούσα εγώ να παρακαλέσω τον πατέρα μου να στείλει 12 λεγιώνες αγγέλων? Η λεγιώνη ρωμαϊκή σύνταγμα είχε 6.000 στρατιώτες. Τι πιστεύεις, ότι δεν μπορούσα να παρακαλέσω τον πατέρα μου να στείλει 72.000 αγγέλους? Πω. Ένας άγγελος ήταν αρκετός να τους σκορπίσει όλους. Ένας άγγελος. Αν υποτεθεί ότι δεν θα ήθελε να ενεργήσει ο Υιός ως Θεός. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά, αγαπητοί μου. Αδιανόητα. Μπορούσε και καλομπορούσε, αλλά δεν το θέλει. Που σημαίνει όχι ότι το άνθρωπος αβοήθητος, αλλά έμοιαζε ότι είναι άνθρωπος αβοήθητος, σαν αβοήθητος. Το πιάνετε, το αντιλαμβάνεστε αυτό? Είναι πολύ σπουδαίο, που δείχνει ακριβώς το εκούσιον, το θεληματικόν της προσφοράς του. Και συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος, και ούκ εξ ασθενίας ακουσίου είναι ο θάνατος. Και ο θάνατος δεν είτο από μία άθελη αδυναμία, αλλά από μία θεληματική αδυναμία. Είχα ερωτηθεί προημερών από κάποιον για το θέμα αυτό. Ίσως δεν το ξέρετε, ότι ο Χριστός δεν είτο θνητός, είτο αθάνατος, η ανθρωπίνη φύσης. Εδώ τώρα θα παραξενευτείτε πάρα πολύ, αλλά θα εξηγήσω. Ο Χριστός πήρε την φύση του Αδάμ, έγινε άνθρωπος δηλαδή, αλλά και την θέση του Αδάμ. Όχι μόνο τη φύση, αλλά και τη θέση. Ο Αδάμ ούτε θνητός έγινε, ούτε αθάνατος, όπως λέει ο Άγιος Θεόφιλος Αντιοχίας. Ανάλογα με τη στάση που θα έπαιρνε στην εντολή, θα γίνεται ή θνητός ή αθάνατος, ώστε ο θάνατος να μην είναι αποτέλεσμα δημιουργίας του Θεού. Δεν έκανε ο Θεός τον θάνατο, αλλά αποτέλεσμα της ανθρωπίνης παρακοής. Αλλά ο Υιός είναι στην υπακοή του Πατρός. Συνεπώς ζει την αθανασία. Θα είτο δε αδιανόητο πράγμα ο ενανθρωπής σας Υιός του Θεού να είναι θνητός. Το πιάνετε? Αδιανόητο ο Υιός του Θεού που παίρνει την θέση του νέου Αδάμ να είναι θνητός. Είναι γνωστό ότι η σάρκα του Χριστού ή το θεωμένη άμα συλλήψει, που φαίνεται και έμεσα και άμεσα. Το άμεσα θα σας πω. Όταν λέγει ο άγγελος και πνεύμα Θεού, πνεύμα Κυρίου θα σε επισκιάσει, για ποιο λόγο, τι κάνει το πνεύμα του Θεού? Προκαλεί την σύλληψη και εγκαθίσταται επί του συλληφθέντος. Δηλαδή, τι θα πει θεωμένος? Ο έχων το πνεύμα του Θεού. Η σάρκα λοιπόν του Χριστού είναι θεωμένη άμα συλλήψει. Θεωμένη. Μία θεωμένη σάρκα έχει όλα τα χαρακτηριστικά της απολύτου θεώσεως. Το βλέπει κανείς στη μεταμόρφωση του Χριστού. Η σάρκα του λέγει έγινε το πρόσωπό του ως ο ήλιος, που εκεί σημαίνει
ότι περιέκρυβε αυτήν την τεθεωμένη σάρκα και άφηνε να φαίνεται η κοινή σάρκα, η σάρκα του πεπτοκότος Αδάμ. Είναι λοιπόν θεωμένος, θεωμένη η ανθρωπίνη φύση του Χριστού, αλλά όχι μόνο έτσι, αλλά και αλλιώτικα. Θα ήταν δυνατόν ποτέ ο Θεός να προσλάβει την ανθρωπίνη φύση και αυτή η ανθρωπίνη φύση να μην δεχθεί τις ενέργειες της θεότητος? Αδιανόητο να μην γίνει αυτό. Είτε έτσι, είτε από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, είτε από την παρουσία του Θεολόγου, του Θεού Λόγου, το σώμα του Χριστού είναι θεωμένο. Σας είπα, η μεταμόρφωση αμέσως φαίνεται εκεί, αλλά περικρύπτει ο Θεός Λόγος. Αφήνει μόνο τους τρεις μαθητές να ειδούν και εκείνοι παλαβώνουν. Δεν ξέρουν. Ο Απόστολος Πέτρος λέει, Πέτρος δεν ήξερε τι έλεγε όταν είπε να κάνουμε τρεις σκηνές. Ζαλίστηκε. Και τι είδαν? Καθώς ειδήναν το, όσο μπορούσαν να ειδούν, ό,τι μπορούσαν να ειδούν. Λοιπόν αγαπητοί, δεν θα ήταν δυνατόν να πεθαίνει ο Υιός του Θεού? Δεν πεθαίνει ο Υιός του Θεού. Θα μου πείτε, βγαίνει εδώ ένα συμπέρασμα, τότε μήπως πέθανε κατά δόκιση, κατά φαντασία επάνω στο σταυρό? Ούτε αυτό. Αυτό είναι αίρεσης. Αλλά τι? Θέλει να πεθάνει ο Υιός του Θεού. Είναι αθάνατος, αλλά θέλει, προσέξτε, αλλά θέλει να πεθάνει. Ακούστε τώρα πώς το λέει ο Άγιος Κύριλλος. Και γάρ εσταυρώθη, και συνεπώς πέθανε, ούκ εξ ασθενίας αλεκουσίως, και ούκ εξ ασθενίας ακουσίου ειν ο θάνατος. Και δεν ήταν, λέει, από άθελη αδυναμία ο θάνατος, αλλά το θέλησε να πεθάνει. Πώς το είπε ο Χριστός αυτό? Έχω εξουσία να καταθέσω την ζωή μου και πάλι να την πάρω πίσω. Ένας που καταθέτει τη ζωή του δεν έχει πια την δυνατότητα να την πάρει πίσω. Εγώ θα ήθελα να πολεμήσω υπέρ της πατρίδας μου και σκοτώναμε στο μέτωπο. Τι έκανα? Κατέθεσα την ζωή μου υπέρ της πατρίδας. Μπορώ να πάρω πίσω τη ζωή μου? Αναμφισβήτητα όχι. Ακούστε εδώ τώρα φράση του Χριστού. Έχω την εξουσία να καταθέσω και την εξουσία να πάρω πάλι πίσω τη ζωή μου, που σημαίνει να αναστηθώ. Άρα σημαίνει ότι παρεχώρησε ο Χριστός τον εαυτόν του να πεθάνει. Είχε πραγματική σάρκα, όχι κατά δόκιση, όχι κατά φαντασία, και πέθανε πραγματικά. Όχι ότι πέθαινε, ότι το θνητός, αλλά παραχωρεί να πεθάνει για να μοιάσει, να μοιάσει στα αποτελέσματα της πτώσεως με τους ανθρώπους που πέθαιναν οι άνθρωποι, για να τους δώσει κατόπιν την Ανάσταση. Και ο χρόνος που ο Χριστός πέθανε επί του Σταυρού, αγαπητοί μου, και αυτός ήταν θεληματικός. Προσέξτε, πότε πέθανε ο Χριστός επί του Σταυρού? Επί του Σταυρού ο Χριστός έμεινε ως ζωντανός 3 ώρες. Εσταυρώθηκε. Εδώ υπάρχει μία δυσκολία, αλλά δεν είναι τις ώρες να σας το πω. Άλλος Ευαγγελιστής λέει 9 το πρωί, άλλος λέει 12 το μεσημέρι. Δεν πρόκειται περί δυσκολίας, ούτε περί αντιφάσεως, αλλά πρόκειται, προσέξτε με, πρόκειται περί διαφορετικού τρόπου αριθμίσεως των ωρών. Ένα γρήγορο παράδειγμα. Η μεταμόρφωση, άλλος λέει 6 ημέρες, άλλος λέει 8 ημέρες. Γιατί συμπεριλαμβάνει στο μέτρημα την πρώτη και την τελευταία ημέρα. Ενώ άλλος Ευαγγελιστής συμπεριλαμβάνει τις ενδιάμεσες ημέρες και όχι εκείνες που είναι η πρώτη και η τελευταία.
Ακόμη λέμε 8 ημέρες. Σήμερα τι είναι? Δευτέρα, την ερχομένη Δευτέρα 8 λέμε. Δεν θα έχουμε ομιλία, αλλά μπορούσα να το πάρουμε αλλιώτικα, να βγάλουμε το μέτρημα της σημερινής ημέρας, γιατί πέρασε. Και η άλλη είναι επανάληψη της ημέρας, της σημερινής, και να πούμε 6 μέρες. Να τις μετρήσω. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Δεν μετρώ τη Δευτέρα. Και είναι 6 μέρες. Είναι θέμα μετρήσεως. Να μην πολυπραγμονήσω όμως περισσότερο σε αυτό σημείο. Παρά μόνο σας λέγω ότι εδώ ο Χριστός έμεινε επί του Σταυρού 3 ώρες. Ο αριθμός 3, 12 σταυρώνεται, 3 η ώρα παραδίδει το πνεύμα του. Πότε ήθελε να πεθάνει ο Χριστός επί του Σταυρού? Α, το είπα κιόλας. Όταν ήθελε. Κοιτάξτε τι λέει ο Χριστός επί του Σταυρού: Πατέρα μου, ισχύρα σου, στα χέρια σου παραθέτω το πνεύμα. Είναι Κύριος πότε θα παραθέσει το πνεύμα του. Εμείς μπορούμε να πούμε τώρα να πεθάνω, εκτός αν αυτοκτονήσουμε. Αυτό πια δεν είναι, σκοτωθούμε. Αλλά να είμαι σε μια βιολογικότητα και να πω ότι τώρα θέλω να πεθάνω, ποιος το κατάφερε αυτό? Ουδής. Ή μάλλον κάποιος, θα σας το πω πιο κάτω. Ο Χριστός όμως αφήνει το πνεύμα του όταν εκείνος κρίνει και θέλει. Τι σημαίνει? Ότι έχει την εξουσία το πότε θα πεθάνει. Αυτά είναι καταπληκτικά πράγματα, που δείχνει ότι εκ φύσεως δεν πεθαίνει γιατί σταυρώθηκε. Θα ήταν περίεργο πράγμα. Ό,τι θέλουν να κάνουν στην ανθρωπίνη του σάρκα οι άνθρωποι, όταν πει εκείνος δεν πεθαίνω, δεν πεθαίνω. Θέλησε. Έχουμε περίπτωση Αγίων, ελαχίστων, που πέθαναν όταν το θέλησαν. Παράδειγμα, δεν θα πω ονόματα, θα πω μόνο ότι να ζητούν κάτι, ας πούμε να θέλει να πεθάνει ο Άγιος, παρακαλεί τον Θεό να τον πάρει, αλλά κάτι να συμβαίνει που να μην πρέπει να πεθάνει, ίσως για λίγες ώρες ή για μία ημέρα, και να λέει δεν θα πεθάνω τώρα, θα πεθάνω αύριο στις 12 το μεσημέρι, και να πεθάνει την ώρα που ορίζει. Όχι ότι θα ήταν όπως η περίπτωση του Χριστού, όχι βεβαίως. Δεν είναι Κύριος ο άνθρωπος της ζωής του και του θανάτου του. Όχι, δεν είναι. Κανένας άνθρωπος δεν είναι Κύριος της ζωής του και του θανάτου του. Αλλά εκείνους που αγαπάει ο Χριστός δίδει περιπτώσεις, εκείνους που εκείνος έζησε ως νέος Αδάμ. Αυτά είναι δώρα του ιδίου του Χριστού. Έτσι ειδοποιείται από το Πνεύμα του Θεού, από τον Κύριον, ειδοποιείται, θα πεθάνεις τότε. Κύριε, σε παρακαλώ να μην πεθάνω τότε, διότι πρέπει να βγάλω εις πέρας μια υπόθεση. Να πεθάνω τότε, μια άλλη ώρα. Του γίνεται η χάρη, θα πεθάνεις τότε, την άλλη ώρα. Όχι λοιπόν ότι ο άνθρωπος ρυθμίζει τη ζωή του, αλλά του δίδεται το δώρον ως ευαρέσκεια του Χριστού για τη ζωή που έζησε ο Άγιος, να πεθάνει με αυτόν τον τρόπο. Καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου, είναι μυστήρια και καταπληκτικά πράγματα. Εκείνο που θέλω να κρατήσετε είναι για τον Ιησού Χριστόν ότι είχε τεθεωμένη σάρκα, και δεν ήτο θα ήταν παράξενο να θεωθεί η σάρκα του μετά την Ανάσταση. Μετά την Ανάσταση η ανθρωπίνη φύση παίρνει όλα εκείνα τα γνωρίσματα τα οποία θα είχε ο Αδάμ εάν δεν αμάρτανε. Αθάνατος και άφθαρτος ο Ιησούς Χριστός ως ανθρωπίνη φύσης. Συνεχίζουμε.
εμάκρυνας, συγγνώμη, προσελογίστην μετά των καταβενόντων Ισλάκων, λέει ο 87 ψαλμός. Προσελογίστην, λογαριάστηκα με εκείνους οι οποίοι κατεβαίνουν μέσα εις τον Λάκον. Κάτι παράξενο. Λάκος εδώ είναι ο Άδης, ε. Προσέξτε με. Λάκος κατά γράμμα είναι ο τάφος. Αλλά κατ' επέκταση είναι ο Άδης. Υπάρχει μια φράση στο ψαλτήρι που λέει «Θα κατεβούν, λέγει, στον Άδη, στον Λάκον ζώντες». Πώς κατεβαίνουν στον Λάκον ζώντες? Είναι, κατεβαίνουν στον Άδη ζώντες. Ο Λάκος δεν έχει μέσα ζωντανούς, έχει πεθαμένους. Ούτε θα θάψουμε κάποιον ζωντανό και θα πεθάνει μέσα εκεί. Πάντως, Λάκος σημαίνει τάφος. Κατά προέκταση σημαίνει Άδης. Προσελογίστην, λογαριάστηκα μαζί με εκείνους που κατεβαίνουν στον Άδη. Μα εγώ μπορώ να πω, εγώ ο άνθρωπος, μπορώ να πω, ή ο Αδαβίδ που γράφει τον ψαλμό, ότι λογαριάστηκα μαζί με εκείνους που κατεβαίνουν στον Άδη, αφού είναι κοινή η μοίρα. Επιτρέψτε μου τη λέξη μοίρα. Ξέρετε, υπάρχει μια απορία, κάποιος κύριος, για το θέμα τύχη. Είναι εκφράσεις αυτές. Η λέξη τύχη δεν σημαίνει ότι πιστεύω στην τύχη, όπως και η λέξη μοίρα δεν σημαίνει ότι πιστεύω στη μοίρα. Έμειναν εκφράσεις αυτά τα πράγματα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, μοίρα, ή τη βάζω τη λέξη σε εισαγωγικά, είναι κοινή η μοίρα των ανθρώπων. Πώς λοιπόν εγώ μπορώ να πω, αφού και όλοι πεθαίνουν, εγώ τι είμαι? Είμαι κανένα εξαιρετικό που θα έλεγα ότι έμοιασα, λογαριάστηκα με εκείνους που πάνε στον Άδη, αφού όλοι πάνε στον Άδη? Εδώ λοιπόν πρόκειται περί άλλου προσώπου, περί ειδικού προσώπου. Και ποιο είναι αυτό το ειδικό πρόσωπο? Είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν είναι ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ είναι κοινός θνητός. Είναι εκείνο που είπε ο Απόστολος Πέτρος στην ομιλία του, ότι ούτε θα δώσει τον όσιον σου ειδήν διαφθοράν. Το λέγαμε την περασμένη φορά. Κι όμως, λέει ο Απόστολος Πέτρος, άφησε. Είδατε ότι ο Δαβίδ πέθανε, είδε διαφθοράν, και ο τάφος του μέχρι σήμερα είναι παροιμήν. Εδώ στα Ιεροσόλυμα παροιμήν είναι ο τάφος. Εμάς είναι εδώ κοντά, τον βλέπουμε, τον τάφο του Δαβίδ. Άρα για ποιον μίλησε, λέει ο Απόστολος Πέτρος? Μίλησε για εκείνον που θα ήρθε, το δια τον Μεσσίαν. Αυτός είναι ο Χριστός, ο οποίος δεν είδε διαφθοράν. Έτσι βλέπει κανένας εδώ, αγαπητοί, ότι ο Χριστός αποτελεί ίδιον πρόσωπο και παίρνει την θέση του ανθρώπου, αφού έγινε βέβαια πραγματικός άνθρωπος. Και λέει στη συνέχεια, και τι το σύσιμον? Σύσιμον είναι το σημείο αναγνωρίσεως, ή θα λέγαμε το σύνθημα. Είναι αυτό που στο στρατό λέμε το σύνθημα. Λέγεται σύσιμον στην αρχαία γλώσσα. Ποιο το σύνθημα λοιπόν, το σημείο δηλαδή αναγνωρίσεως, ότι κατεβαίνει εις τον Άδη μαζί με εκείνους που κατεβαίνουν στον Άδη? Εμάκρυνας τους γνωστούς μου απεμού. Λέει συνέχεια ο ίδιος ψαλμός, απεμάκρυνες τους γνωστούς μου από μένα. Λέει, έμεινα μόνος μου. Όταν οι άνθρωποι πεθαίνουν, ομαλά πεθαίνουν, πεθαίνουν στο κρεβάτι τους, είπα ομαλά γιατί έχουμε και θανάτους ποικίλους και ποικίλους, πεθαίνουν στο κρεβάτι τους, οι συγγενείς τους κλαίνε, τους πάνε στο νεκροταφείο, τους περιβάλλουν, γίνεται κηδεία, ξέρω εγώ, ό,τι είναι. Περιβάλλονται οι νεκροί. Εδώ λέγει, εμάκρυνες τους γνωστούς μου από μένα. Τους έχεις απομακρύνει από μένα. Βρέθηκα μόνος μου όταν ήρθε η ώρα να πεθάνω. Και λέει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, πεφεύγα σιγάρι μαθητέ. Διότι είχαν φύγει μαθητέ. Το είπε ο Χριστός. Και τώρα λέει θα σκορπιστείτε. Είναι γραμμένο.
θα σκορπιστείτε και θα φύγετε όλοι και θα με αφήσετε μόνο μου. Τα ενθυμίστε από τα Ευαγγέλια αυτά που λέμε. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, λέγει ο ίδιος ψαλμός. Μήπως, λέει, εις τους νεκρούς θα κάνεις θαυμαστά πράγματα. Ήταν με το λίγα. Και εγώ, Κύριε, δεν το ερμηνεύει αυτό ο Άγιος Κύριλλος, επιτρέψτε μου να σας το ερμηνεύσω. Δεν το ερμηνεύει, γιατί πάει λίγο παρακάτω. Ξέρετε, αν αντιληφθήκατε, το κείμενο λέει ένα στίχο ενός ψαλμού και μετά λέει ήτα ή με το λίγα, λέει άλλο στίχο. Ένα είδος αναγνωρίσεως, να ψάξουν οι κατηχούμενοι του να βρουν αυτά εκεί. Να το φανταστούμε, πώς να το φανταστούμε, ότι θα κρατούσαν και τίποτα, ας το πούμε, την Αγία Γραφή. Καθόλου παράξενο. Γιατί εσείς δεν κρατάτε Αγία Γραφή? Ξέρετε πως οι χιλιαστέ κινούνται? Ξέρετε πως οι χιλιαστέ κινούνται? Δεν βρίσκονται στη σύναξή τους αν δεν έχουν μαζί τους την Αγία Γραφή. Και αυτός που τους διδάσκει μιλάει από την Γραφή και τους λέει πηγαίνετε τώρα στο τάδε βιβλίο, τάδε κεφάλαιον, ξέρω εγώ κτλ, να βρούμε εκείνο που θέλουμε. Αγαπητοί, θα σας το πω άλλη μια φορά. Μάθετε να κρατάτε την Αγία Γραφή. Τώρα θα μου πείτε εδώ, τι να κουβαλήσουμε, Κοινή και Παλαιά Διαθήκη? Υπάρχει έκδοση που έχει και Κοινή και Παλαιά Διαθήκη. Ναι, υπάρχει. Έκδοση της Ζωής μου φαίνεται είναι. Μόνο κείμενο δεν έχει μετάφραση, τίποτα. Ναι, σας λέω εγώ, Ισαΐας 52 κεφάλαιο. Γρήγορα, γρήγορα. Το βλέπετε αυτό. Έχουμε μάθει μόνο να ακούμε και να μην κάνουμε μελέτη. Να με συμπαθάτε, αλλά θα σας το πω όπως σας το είπα. Λοιπόν, λέγει εδώ ότι μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, μήπως εις τους νεκρούς θα κάνεις θαυμαστά πράγματα. Αυτό το ερωτηματικό είναι καταφατικό, δηλαδή είναι κατάφασης. Ναι, εις τους νεκρούς θα κάνεις θαυμάσια. Ποια είναι τα θαυμάσια εις τους νεκρούς? Όταν ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη, δεν κατέβηκε ως εχμάλωτος του Άδη, αλλά κατέβηκε ως λαφυραγωγός του Άδου. Και τα λάφυρα που πήρε ήταν οι άνθρωποι, οι ανθρώπινες ψυχές. Επήρε τους δικαίους και τους έβαλε στον τόπο εκείνον που υπάρχει το φως του Θεού, η άκτιστος ενέργεια, είναι ο παράδεισος. Πόσα χωρία τέτοια υπάρχουν γύρω από το θέμα ότι ο Χριστός είναι σκυλευτής, λαφυραγωγός του Άδου. Τα σκύλα είναι τα λάφυρα. Σημειώσατε, ωραία τα λέει εκεί στον κατηχητικό του λόγου, λόγο ο Ιερός Χρυσόστομος, τον Πασχαλινό, που λέγει ότι ο Άδης επικράφει, ο Άδης ακινητοποιήθηκε, ο Άδης ξέρασε, ο Άδης χρωγό. Ναι, πολύ ωραία αυτά. Είναι από τον Ισαΐα αυτά, που σημαίνει ακινητοποιείται, αγαπητοί μου, ο Άδης. Γιατί κατεβαίνει εκεί ο Χριστός και ποιεί θαυμάσια. Και με το λίγα. Και εγώ, Κύριε, προσέε και έκραξα, και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Βλέπεις πως δηλούσε και των καιρών της ώρας και του πάθους και της αναστάσεως. Εγώ, λέγει, και έκραξα, και το πρωί η προσευχή μου σε έχει προφθάσει, δηλαδή έφτασε σε σένα. Βλέπεις πως δηλούται και η ώρα, ο καιρός, λέει, της ώρας και του πάθους και της αναστάσεως, ότι ο Χριστός αναστήθη το πρωί. Αλλά και η ώρα πέρασε, αγαπητοί, να μείνουμε σε αυτήν την παράγραφον με την οποία και κλείνουμε, και που βλέπει κανένας πώς μπορεί να κατανοηθεί η Αγία Γραφή. Αντιλαμβάνεστε την μέθοδον πως ερμηνεύεται η Αγία Γραφή. Πρέπει λοιπόν να οικειωθούμε αυτήν την μέθοδον, και όταν μελετούμε την Αγία Γραφή να αποκτήσουμε άλλα μάτια.
εκείνα που περνούσαμε έτσι, α, έτσι επιπόλαια, να αποκτήσουμε άλλα μάτια. Και ποια είναι αυτά τα άλλα μάτια? Εκείνα που δίνει το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εστί τοποιούν εταίρους οφθαλμούς. Όταν έχουμε το Πνεύμα του Θεού, τότε είναι εκείνο που μας δίνει τα άλλα μάτια να βλέπουμε σωστά το Λόγο του Θεού και να τον ερμηνεύουμε σωστά. Ο Κύριος θα σας ευλογεί.